Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε ως Γενική Γραμματεία και στο πρόσωπό μου που βρίσκομαι εδώ ανάμεσα σε εκλεκτούς και διακεκριμένους προσκεκλημένους και ομιλητές. Το Internet of Things είναι ένα πολύπλοκο, ένα σύνθετο μοσαϊκό με πολλούς ρόλους και πολλούς stakeholders. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, κάπου εκεί κάτω δεξιά υπάρχουν και οι τηλεπικοινωνίες. Ήθελα να αναφέρω, δεν ξέρω αν ξέρετε, τον Ρώσο, τον Νικολάη Καρντάσεφ, που έλεγε ότι υπάρχουν τρία επίπεδα αστρικών πολιτισμών, αυτοί που ορίζουν την ενέργεια του πλανήτη τους, του ηλιακού του συστήματος και του γαλαξία τους. Κάπως έτσι είναι και στις τηλεπικοινωνίες. Μιλάμε δηλαδή από σποτς, μικρά, από γειτονιές, πάμε μετά σε πανεθνικό επίπεδο και πάμε σε διασύνδεση με τα άλλα, τα όμορα καρντάσια, όπως λέμε, γύρω-γύρω. Όχι μόνο φυσική σύνδεση, δηλαδή καλώδια, fibers κλπ, αλλά και ξέρουμε ότι είμαστε σε ένα γεωπολιτικό σταυροδρόμι εδώ, οι δρόμοι του μεταξιού, έχετε ακούσει, θα πω και άλλα εγώ, του γκρέτσκα προς βορρά, του φαλάφελ, του ταντούρι τσίκεν, οι ευκαιρίες που ανοίγονται. Και βέβαια να μην κολλήσω σε κοινοτυπίες του στυλ, έχουμε δυναμικό, ανθρώπινο δυναμικό, είναι γεγονός ότι έχουμε 3% κορυφαίων επιστημόνων σε όλο τον κόσμο, ενώ σαν πληθυσμός είμαστε 0,2%. Βέβαια αυτοί οι επιστήμονες, ξέρετε, το 80% είναι εκτός Ελλάδας. Είναι ένα θέμα, η κοινοτυπία με το brain drain. Υπάρχουν όμως χιλιάδες μυαλά εδώ στην Ελλάδα, πολλά είναι και μαζί μας εδώ, τα οποία είναι έτοιμα να πετάξουν, αρκεί να τους δοθούν ευκαιρίες. Εμείς ονειρευόμαστε την Ελλάδα να γίνει στο σταυροδρόμι εδώ ένα ICT hub, δηλαδή ένα hub για τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Απ' την άλλη, σε αυτά τα επίπεδα που σας λέω, τα τρία επίπεδα, το ίδιο γίνεται και στη δημόσια διοίκηση. Υπάρχουν τα επίπεδα ήρωες και ομάδες, ας πούμε, που δουλεύουν μεταξύ τους. Υπάρχει το μέσα στο Υπουργείο να υπάρχει καλή συνεργασία και μετά πάμε στη διυπουργική συνεννόηση. Πρέπει να διαβούμε και αυτά τα βήματα και μέσα στη δημόσια διοίκηση. Ανέφερε ο κύριος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Ανσίπ, ότι το Internet of Things εντάσσεται σαφώς μέσα στο γενικότερο πλαίσιο του DSM, της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Που είναι μια τεράστια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς προσπαθούμε σαν Γενική Γραμματεία να συντονίσουμε όλους τους stakeholders, όπως λέμε, του DSM. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει το ηλεκτρονικό εμπόριο, υπάρχει εργασία, υπάρχει βιομηχανία. Όλα αυτά τα έχουμε κάνει σε ένα μάτριξ, ας πούμε, με τους άξονες προτεραιότητας του DSM και τους διάφορους stakeholders. Είναι ένα σύνθετο slide για να καταλάβετε τι υπάρχει. Ξέρετε, το Internet of Things από μόνο του, μιλάμε για, η Cisco έλεγε, διάβαζα, στα επόμενα 10 χρόνια 19 τρισευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος προβλέπεται να είναι δημόσιες παρεμβάσεις. Στο DSM, στο ΨΕΑ, είναι η εμβληματική πρωτοβουλία αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στο 2016 προβλέπονται 16 πρωτοβουλίες που θα γίνουν. Λοιπόν, σε αυτό το περιβάλλον έχουμε πολλές ευκαιρίες και πάρα πολύ ανταγωνισμό. Μιλάμε για ενιαία αγορά. Είναι λύκος με προβιά ή είναι ευκαιρίες και για μας, για την Ελλάδα? Ας πούμε, θα πει ένας, τι έχω να κάνω εγώ με το Industry 4, ας πούμε, που είναι μια πρωτοβουλία του Internet of Things, αφού δεν έχουμε καν βαριά industry στην Ελλάδα. Αν πάρετε ότι η Αυστρία, ας πούμε, δεν φτιάχνει κανένα αυτοκίνητο, κανένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο, και όμως είναι μέσα σε κάθε ευρωπαϊκό αυτοκίνητο. Υπάρχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλά software μαγαζιά εδώ και πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι έχουμε ευκαιρίες να μην μείνουμε πίσω, να μην είμαστε laggers δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Έχουμε πολλά θέματα που τρέχουμε στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών. Σήμερα θα πούμε για ευρυζωνικότητα λίγο και πολύ σύντομα. Εμείς λέμε ότι είναι η βάση, όπως σας έδειξα, που στην οποία να συνδέσουμε οτιδήποτε μπορεί να συνδεθεί και όποιον μπορεί να συνδεθεί. Ο κόσμος των telecoms αλλάζει συνέχεια, καθημερινά ραγδαία. Μιλάμε για fat pipes, δηλαδή να φτάσουμε στα 100 megabit σε κάθε έναν. Τι θα κάνουμε, τι θα το γεμίσουμε αυτό το μπουρί, όπως λέμε χαρακτηριστικά? Υπάρχουν αυτά, φροντίζουν άλλοι, φροντίζετε εσείς, φροντίζουν για το
τι θα γεμίσει αυτή την πείνα, την ακόρεστη όρεξη για ευρυζωνικότητα. Τι να πούμε, ότι διπλασιάζονται κάθε 2 χρόνια τα gigabyte που τρώει, που καταναλώνει κάθε νοικοκυριό, και στα mobile δεδομένα μιλάμε για μια έκρηξη, 88 φορές πάνω τα δεδομένα τα τελευταία 10 χρόνια. Αν μιλήσουμε για το Internet of Things, 3,5 δις διασυνδεμένες συσκευές στη Δυτική Ευρώπη μέχρι το 2019. Και αυτά είναι από τη Cisco Visual Networking Index δεδομένα. Για τον πολίτη, τι υπάρχει εδώ μέσα, σε αυτόν τον καταιγισμό νέων υπηρεσιών και δυνατοτήτων, τι θα γεμίσει τα δίκτυα. Υπάρχουν απ' όλα. Υπάρχουν τηλεόραση υπερυψηλής ευκρίνειας, 8K, συμμετρικές γραμμές, cloud services, πώς θα δουλέψουν τα cloud, τα διάφορα cloud, χωρίς να έχεις διασύνδεση, υπερυψηλών ταχυτήτων, χαμηλών καθυστερήσεων, latency. Μιλάμε για μετρητές ενέργειας, ίδρυυσης, σε οτιδήποτε είναι αγαθό που σερβίρεται στα σπίτια. Big data, υγεία και φροντίδα, ηλικιωμένοι, τα παιδιά, έξω νοσοκομιακοί, ξέρετε όλα αυτά τα κουμπάκια που πατάς, που μοιράζεις, που τηλεμετρείς, φαντάζομαι έχουν μιλήσει ήδη αρκετοί ομιλητές για αυτό το πράγμα, τηλεμετρείς τα δεδομένα κάποιου ασθενούς εκτός νοσοκομείου. Όλα αυτά βέβαια για να συνδεθούμε παντού θέλουν επενδύσεις από τους παρόχους, πανάκριβες επενδύσεις, αέναες και ακριβές, οι οποίες έχουν ένα κύκλο επένδυσης και δεν υλοποιούνται από τη μία μέρα στην άλλη. Αυτό είναι ένα μακρόπνεο σχέδιο, πάρα πολλά χρόνια, και πρέπει να διανύσουμε μία μεγάλη απόσταση που μας χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη, στα δίκτυα επόμενης γενιάς, τα NGA όπως τα λέμε. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν για να μειώσουν και το κόστος. Αυτό τον καιρό επεξεργαζόμαστε την ενσωμάτωση της Οδηγίας 61-2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι για το BB Cost Reduction, Broadband Cost Reduction. Ποιο θα είναι το όφελος από αυτό? Μέχρι 30% μείωση των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, το οποίο θα αντανακλάται στο χρήστη, στον τελικό, στον πολίτη και στις υπηρεσίες. Τι άλλο κάνουμε ως κράτος? Έχουμε καταρτήσει το επόμενο εθνικό ευρυζωνικό σχέδιο, το NGA Plan. Ποιοι είναι οι στόχοι εκεί? Δεν το κάνουμε για τις ταχύτητες και για την τεχνολογία, αλλά θεωρούμε ότι είναι μέσο, είναι η βάση για τεχνολογική ανάπτυξη, διαδικτυακή επιχειρηματικότητα και δημιουργία θέσεων εργασίας. Να μην σας κουράσω, αλλά τα ξέρετε όλα αυτά. Διπλασιάζοντας τα megabit per second που παίρνει ένας, ανεβαίνει το ΑΕΠ κατά 0,3%. 10% παραπάνω πρόσβαση σε fiber to the home, είναι 0,2% απασχόληση στα επόμενα 2,5 χρόνια. Και γενικά το έχετε ακούσει, 10% αύξηση στο broadband penetration, η ανεργία πάει 1% παρακάτω, το ΑΕΠ αυξάνει και ούτω καθεξής. Είναι ένα πλάνο που χρειάζεται όλους και εμείς ερχόμαστε να συμπληρώσουμε τις ιδιωτικές επενδύσεις και να συνδράμουμε εκεί, επεκτείνοντας με super fast πρόσβαση και δίνοντας ουσία αλλά και κίνητρο, motivation στο χρήστη να καταναλώσει αυτές τις υπηρεσίες. Να σας περάσω πολύ γρήγορα στα έργα που τρέχουμε αυτή τη στιγμή ως Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών. Έχουμε το Rural Broadband που είναι για ένα 5% πληθυσμού ακριτικού, λευκές τελείως περιοχές, εκεί όπου κανένας άνθρωπος δεν έχει πάει, κανένας πάροχος δεν έχει πάει. Και το φτάνουμε μέχρι τις άκρες. Το τρέχουμε με την κοινωνία της πληροφορίας αυτή και με τους αναδόχους των δύο έργων, των τριών έργων, δύο ανάδοχοι. Η διασύνδεση των MAN είναι τα Metropolitan Area Networks, τα δίκτυα στις πόλεις. Είναι 68 συν μία πόλη, ήταν έξω η Σάμος, τη βάζουμε τώρα. Τα MAN συνολικά κοστίσαν 100 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή τρέξαμε ένα έργο 4,5-5 εκατομμύρια για να διορθώσουμε όλα αυτά τα πράγματα και έχουμε εξασφαλίσει και τα κονδύλια για να κάνουμε το support και το operation στα επόμενα 5 χρόνια. Το NGA Plan, η έγκριση, ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, μια μακρόπνοη και πολύ δύσκολη επιτυχία, η οποία καταλήγει, εμείς έχουμε μια συνέπεια ως κράτος και ως σχεδιασμό. Είναι μια δουλειά 1,5 χρόνου, ούτε εγώ δεν ήμουν εξ αρχής αυτό, αλλά το διορθώσαμε, το φτάσαμε εκεί που θέλαμε
30 Ιουνίου, επίσημη υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Mr. Walter Defa, DG Regio, Γενικός Διευθυντής, 28/9, clear to go. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 388 εκατομμύρια που απελευθερώνουμε από το επανέκτο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 για ευρυζωνικές υποδομές. Και πώς δένουν όλα αυτά? Βάζουμε τα έργα που τρέχουμε, βάζουμε και τα επόμενα, τα δύο εμβληματικά μας έργα για rural extension, όπως το λέμε, και το super fast broadband, και συμπληρώνουν το puzzle της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, δίνοντας μια νέα προοπτική στην ευρυζωνικότητα. Τα νέα μας έργα, λοιπόν, είναι το rural extension, που δεν είναι τόσο rural, είναι σε λευκές περιοχές. Δηλαδή, το αρχικό rural ήταν τελείως στις αγροτικές. Τα sweet spots και αυτά που είναι κερδοφόρα για τους ιδιώτες, τα καλύπτουν οι ιδιώτες, πάμε ανάμεσα. Δηλαδή, μπορεί να είναι και οικισμοί που δεν φτάνει το NGA, προσοχή, όχι ADSL, 30 Mbit και πάνω. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση για αυτό το project, είναι φάκελος του μεγάλου έργου, 220 εκατομμύρια, και κάνουμε ένα ευρύ κύκλο διαβουλεύσεων με παρόχους, με την αγορά, με όλους. Έχει δουλειά αυτό, είναι φάκελος μεγάλου έργου, έχει και θέμα να διασφαλίσουμε, δηλαδή, από κρατικές ενισχύσεις στο Go. 6.000 οικισμοί, 30 Mbit για το καθένα, και βάζουμε και στην εξίσωση και τα Metropolitan Area Network, σαν ελκυστικό λουκουμάκι για αυτόν που θα παίρνει τις διάφορες περιοχές. Το δεύτερο έργο, Super Fast Broadband, που είναι ουσιαστικά όσο πιο βαθιά να φτάσουμε το fiber, όσο πιο μπορούμε κοντά στο κτίριο. Και βασίζεται, είναι βασισμένο σε κουπόνια, οπότε δεν εντάσσεται στο μεγάλο έργο. Είναι με δύο επιδοτήσεις, ας πούμε, δύο κουπόνια. Το ένα είναι της προσφοράς, δηλαδή της κατασκευής, το να φτάσει σε ένα κτίριο, και το άλλο της ζήτησης. Και εκεί πάμε, όπως λέμε, στο funding gap, αυτό που του λείπει του αναδόχου στο να κάνει ελκυστική την επένδυσή του. Είναι καθαρά wholesale, δηλαδή, wholesale είναι το rural extension. Αυτό εδώ είναι καθαρά. Θα παίζουμε, δηλαδή, με μια διαδραστικότητα μεταξύ του connecting buildings και της ενίσχυσης της ζήτησης. Δηλαδή, αν δούμε ότι έχουμε συνδέσει τα κτίρια, αλλά κανένας δεν θέλει 100 Mbit, θα ρίχνουμε κουπόνια στην ενίσχυση ζήτησης, δηλαδή στο να συνδεθούν χρήστες. Θα απαιτηθούν για αυτό το πράγμα έως 195 εκατομμύρια, και αυτά, μέρος από αυτά, είναι εκεί. Και κλείνοντας τώρα, θέλω να σας πω ότι στραγγίζουμε κάθε ευρώ που μπορούμε να μαζέψουμε. Έχουμε συμφωνίες, έχουμε συζητήσεις αρχικά με τη European Investment Bank, με τη World Bank. Δεν μπορώ να σας αναφέρω ορισμένα πράγματα, αλλά είναι πολύ κολακευτικά, πολύ σύντομα θα μάθετε ορισμένα, προχωράνε τα πράγματα πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο το διακύβευμα. Θέλουμε να αποκτήσουμε μια κρίσιμη θέση στο νέο παγκόσμιο χάρτη. Είναι εθνικός στόχος. Χρειαζόμαστε την ευρύτερη συνένεση όλων και συναντήληψη από όλους. Θέλω να ευχαριστήσω όσους μπαίνουν και συνδιαλέγονται και το έχουν αγκαλιάσει αυτό, να ευχαριστήσω εδώ τους οργανωτές για την τιμή και την ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε όλα αυτά και να επικοινωνήσουμε τα σχέδιά μας για τη ΣΤΑΦΠΕ, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε όλους. Και βέβαια, ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου μέσα στη Γενική Γραμματεία και εκτός της Γενικής για την άοκνη, συνεχή, άριστη και ανιδιοτελή δουλειά που βάζουν από την ψυχή τους, πέρα από προγράμματα, πέρα από στερεότυπα περί δημοσίου υπαλληλισμού. Σας ευχαριστώ όλους και προτρέπω όλους να μοιραστείτε με εμάς το όραμα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν μέσα σε αυτό το καινούριο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ και καλό απόγευμα.